Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και το πρώτο ψηφιακό κόμμα στην Ελλάδα, ηλεκτρονικό κόμμα, το κόμμα Social, και είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων του διαδικτύου να γίνονται όλα ηλεκτρονικά, όλα ψηφιακά, χωρίς πολιτικές συγκεντρώσεις, να γίνεται διαβουλεύσεις και να αποφασίζουν όλοι μαζί ηλεκτρονικά, που μπορείς να είσαι από την Καλαμάτα μέχρι τον Εύρο. Και μπορεί να πάρει και υποψηφίους εικονικούς από το ChatGPT. Αυτό λέω εγώ τώρα.